Αλλάζουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στην τηλεθέρμανση Κοζάνης να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ τον κύριο Κώστα Κιτίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ Κοζάνης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατζέ, καλησπέρα και στους φίλους. Να είστε καλά. Καταρχήν να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχουν έτσι κάποια έντονη ανησυχία αλλά και επιφυλάξεις στην τελευταία περίοδο για το πώς θα εξελιχθεί η λειτουργία της τηλεθέρμανσης και από τη νέα θερματική περίοδο και όχι μόνο. Και ήταν και ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τι ακριβώς έγινε, ενημερώσατε το σώμα και πού βρισκόμαστε. Έχουν έτσι τεθεί πολλές επιφυλάξεις και από την πλευρά της αντιπολίτευσης την τελευταία περίοδο. Κύριε Βακρατζά, δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι συμπολίτες έτσι με επικεφαλίδα. Η τηλεθέρμανση θα λειτουργήσει και η δική μας προσπάθεια είναι αυτή να μην σταματήσει η παροχή μέχρι ότου μπούμε στο καινούριο σύστημα το οποίο αυτήν την ώρα σχεδιάζεται και ένα κομμάτι αρχίζει να υλοποιείται, την παροχή θερμικής ενέργειας μέσα από την καρδιά όπου θα γίνει καινούρια μονάδα και από εκεί θα τροφοδοτηθούν όλες οι τηλεθερμάνσεις Κοζάνης, Πτολεμαίδας και Αμιντέου. Στα δεδομένα που είχαμε μέχρι τώρα βγήκε μία ανακοίνωση από τον ΑΔΜΙΕ, ναι, ότι έχει γίνει μία αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ισορροπία του συστήματος αυτάρκειας ενέργειας, που σημαίνει ότι πήραν στοιχεία από τη ΔΕΗ, από τους ιδιωτικούς παρόχους κτλ. Και σε αυτήν τη διαδικασία προτείνουν τις μονάδες από τις οποίες εμείς τροφοδοτούμαστε, δηλαδή ο Άγιος Δημήτριος, να μπουν σε εφεδρεία έτσι ώστε να μειωθούν και το κόστος, να μειωθεί το κόστος της ΔΕΗ που θα χρειαστεί να τις κρατήσει μέχρι τον καιρό που έχουν οριοθετήσει για να κλείσουν οι μονάδες. Αυτό όμως εμάς μας ανησύχησε, θα λέγαμε, στο κομμάτι ότι από 31 Οκτώβου και μετά που θα ισχύσει η εφεδρεία, αν αυτό το σχέδιο, επαναλαμβάνω, εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να μην συνεχιστεί η σύμβαση που έχουμε τη ΔΕΗ. Εσείς πώς το διασφαλίζετε? Πώς θα διασφαλιστεί αυτό, αν δημιουργηθεί αυτό που λέτε, τι θα γίνει μετά, θα κινηθείτε αυτό, νομικά? Αυτό που λέει ο ΑΔΜΙΕ, οι μονάδες αυτές θα μπουν σε εφεδρεία και θα λειτουργούν μόνο όταν υπάρχει αναγκαιότητα. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η αναγκαιότητα της στήρησης και της εξυπηρέτησης της σύμβασης που έχουμε με τη ΔΕΗ. Αυτό που μας ανησυχεί κατά ένα μέρος μόνο είναι ότι επειδή στη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τη ΔΕΗ υπάρχει και μία παράγραφος που λέει ότι σε περίπτωση αδυναμίας να παρέχει η ΔΕΗ θερμική ενέργεια δεν θα ισχύει η σύμβαση, και μία τέτοια αδυναμία θα μπορούσε να ήταν και η λογική ότι είμαστε σε εφεδρεία στις μονάδες και άρα λοιπόν θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα για να μας ανησυχεί. Περιμένουμε τις εξελίξεις εμείς για να μην είμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Κάνετε ενέργειες νωρίτερα. Το έγγραφό μας σε όλους τους εμπλεκόμενους, από τον Υπουργό, από τη ΔΕΗ, από τον ΑΔΜΙΕ, από τον κύριο Μουσουρούλη που είναι ο επικεφαλής του ΔΑΜ, τους βουλευτές κοινοποιήθηκε εδώ, τους τοπικούς βουλευτές, τον Περιφερειάρχη και σε όλους τους αρμοδίους που λέμε ότι κύριε, εμείς παρακαλούμε να μην μας αγγίξει αυτό το ζήτημα και αν και εφόσον ευοδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπουν ακριβώς σε αυτήν τη διαδικασία, να μην μας αγγίζει εμάς τη λογική ότι εμείς θέλουμε η θερματική περίοδος και αυτή και η επόμενη μέχρι ότου συνδεθούμε με το καινούριο σύστημα, επαναλαμβάνω, το οποίο υπηρετούμε το 2023, τώρα, μονάδα στη Θεία, ναι. 23, αρχές του 24, ναι. Οι χρόνοι ξέρετε αυτών, ναι, των έργων πολλές φορές, όσο και να θες να τους μαζέψεις, τόσο οι χρηματοδοτήσεις όσο και οι αποφάσεις θα δημιουργούν ένα πρόβλημα. Αυτά έχουν τα μεγάλα έργα, αλλά εμείς λέμε ότι μέχρι τότε και το μεσοδιάστημα αυτό πρέπει να μείνουν οι μονάδες που παρέχουν θερμική ενέργεια στην ΔΕΙΑΚ, που λειτουργούν στον Άγιο Δημήτριο, έτσι ώστε να μην σταματήσει η
η παροχή θερμικής ενέργειας στην πόλη. Εσείς το δεσμεύεστε, εσείς το δεσμεύεστε ότι δεν θα υπάρχει θέμα, γιατί υπάρχει ανησυχία των κατοίκων και λογικό είναι, δεν μπορείτε εσείς να λειτουργήσει η τηλεθέρμανση με τους λέβητες πετρελαίου. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό δεν μπορεί σίγουρο, να γίνει, γιατί το κόστος θα είναι δυσβάστακτο. Αυτό είναι σίγουρο, όπως το λέτε. Η δική μας αγωνία θα είναι στο μεσοδιάστημα να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε πέρσι, αν θυμάστε, όπου αναγκαζόμασταν να βάλουμε και τους λέβητες με ένα κοστολόγιο πολύ αυξημένο και που σε τέτοια περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε τις υπερβάσεις οικονομικές. Και εμείς δεν θέλουμε να χαλάσουμε την εξυπηρέτηση μέσα από αυτήν την τιμολογιακή πολιτική, γιατί αν είναι κάτι να είναι ακριβότερα, καταλαβαίνετε ότι φεύγει από τη λογική της παροχής του ανταποδοτικού και θα πάμε σε άλλες διαδικασίες που εμείς σε αυτά δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση, τουλάχιστον να γνωρίσουν οι τηλεθεατές, να χαλαρώσει αυτή η έντονη ανησυχία και θα περιμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Αυτό θα είναι επικεφαλίδα, κύριε Βαγκρατσά. Τις ανησυχίες τις έχουν τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ που καθημερινά κοιτάνε την όποια λεπτομέρεια έτσι ώστε να μην βρεθούμε προαπροόπτου και γι' αυτό το πράγμα καθημερινά δουλεύουμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ σε όλους.